Φέτος θα πραγματοποιήσουμε και μια βράβευση για πολιτική πράξη. Για αυτή την απονομή έχουμε την τιμή να προσκαλέσουμε στη σκηνή τον σεβασμιότατο κύριο Χρυσόστομο Μητροπολίτη Πατρών. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχές και ευλογίες. Τι να τα κάνεις τα λεφτά και τα αξιώματα όταν έχεις μπροστά σου ανθρώπους της θυσιαστικής προσφοράς και της αγάπης. Κύριε Λουλούδη, θερμά συγχαρητήρια και για σας και για τους συνεργάτες σας και συνδιοργανωτάς αυτής της ωραίας εκδήλωσης και για φέτος. Προβάλλετε τους αξίους και τις αξίες τις οποίες έχουν μέσα στην καρδιά τους. Προβάλλομαι τους ανθρώπους, γιατί το ανθρώπινο πρόσωπο είναι εκείνο που δίνει αξία στα πάντα. Θέλω να κλείσω με μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη σε όλους τους ανθρώπους, όποιος και αν είναι. Είναι η μεγάλη εντολή και η επανάσταση που έκανε ο Χριστός στον κόσμο. Αγαπάμε γιατί αγαπάμε την Πάτρα μας, αγαπάμε τους αξίους, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα μας. Αγαπάμε τα πρόσωπα της προσφοράς και της θυσίας, γιατί αγαπάμε όλον τον κόσμο. Συγχαρητήρια θερμά σε όλους. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Από τα προσφυγικά της Πάτρας, λοιπόν, στο αξίωμα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Σε μια δύσκολη συγκυρία για την περιοχή, αλλά και με μια ανωδική πορεία που θα τη ζήλευε ο κάθε αυτοδιοικητικός της χώρας. Στο πρόσωπό του ετοιμάζεται το ελιξίριο που θα συνδέσει την επιστήμη με την πολιτική, ενώ μορφοποιείται και το πλάνο πρόκληση για μια αυτοδιοικητική πορεία που θα προσανατολίσει την περιφερειακή οικονομία στο φυσικό κεφάλαιο με όρους σύγχρονης οικολογίας και προσαρμογής στην εξελιγμένη τεχνολογία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το 2023 ήταν η χρονιά του Δημήτριου Κουρέτα, ο οποίος κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Θεσσαλίας και το γενικό σεβασμό φίλων και αντιπάλων, υποδεικνυόμενος σε πρόσωπο της χρονιάς. Παρακαλούμε τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα να ανεβεί στη σκηνή για την απονομή. Και να δούμε και το βίντεο. Γεννήθηκα στην Πάτρα το 1962, στα προσφυγικά, σε μια μεσοαστική οικογένεια, σπούδασα φαρμακευτική και το 1985 έφυγα από την Πάτρα, έκανα το διδακτορικό μου στο χημικό τμήμα και μετά στο Χάρβαρντ. Θεωρώ ότι η πιο καθοριστική ήταν η περίοδος Θεσσαλονίκης, που γνώρισα τον καθηγητή, ο οποίος ήταν και ο μέντορας μου στο διδακτορικό μου και ο οποίος με έβαλε μέσα μου μία τάξη και μου συνέδεσε αυτό που ήθελα, φαίνεται πάντοτε, ότι η δουλειά που έκανα να έχει σχέση με την κοινωνία. Άρα η βιοχημεία είναι δύσκολο να έχει σχέση με την κοινωνία, δεν είναι απλό. Κατάφερα, πιστεύω, η δουλειά μου να έχει σχέση με την πραγματική οικονομία και με την κοινωνία. Οπότε αναγκαστικά κάποια στιγμή ήρθε μπροστά φάτσα η πολιτική. Αυτό έγινε πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν συμμετείχα στα κοινά, τα πρώτα με αυτόνομες κινήσεις του 3%, 5% και τώρα 60%. Αυτό ήταν μια διαδρομή μεγάλη, προσωπική, που δεν είχε τόσο σχέση με το Πανεπιστήμιο, αλλά είχε σχέση με το τι έκανα εγώ μέσα στο Πανεπιστήμιο και κυρίως έξω από το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή ότι η δουλειά μου είχε πραγματικά σχέση με την γεωργική παραγωγή της Θεσσαλίας και της χώρας και αυτό σιγά σιγά χτιζόταν, πήρε πάρα πολύ χρόνο. Έτσι θεωρώ ότι αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία φέτος, κάποιος μη Θεσσαλός να βγει περιφερειάρχης σε μια περιφέρεια όπως στη Θεσσαλία, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει και σε καμιά περιοχή της χώρας, δείχνει ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο μπροστά από αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι. Δηλαδή, βλέπει ότι θέλει να κουμπίσει κάπου, ήθελε
έβλεπε ότι θέλει να ακουμπήσει κάπου, όχι εξαιτίας της πλημμύρας, η πλημμύρα ήταν η αφορμή. Θεωρώ ότι υπήρχαν πολύ πιο βαθιά αίτια για αυτό το πράγμα και αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα και δημιουργεί και πάρα πολλές προσδοκίες και βάζει και πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και σε μένα και στον κόσμο. Αν πάω πίσω το νήμα και ξαναγυρίσω στην Πάτρα, θεωρώ ότι όλα όσα έκανα μετά βρίσκονται στα παιδικά μου χρόνια, στο πώς μεγάλωσα, στο τι βιώματα είχα, στους γονείς μου, στον περίγυρο, στο ότι μεγάλωσα στα προσφυγικά, σε μια περιοχή φτωχή, βασανισμένη, όπως τα προσφυγικά. Η πορεία μου σαν περιφερειάρχης θα πατήσει επάνω στην πορεία μου ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ο δάσκαλος, όπως και ο γονιός, είναι όπως η πέτρα που πάνω στην οποία τα πουλιά ξύνουν τα νύχια τους, να γίνουν γαμψά για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζωή, να μπορέσουν να κυνηγήσουν. Έτσι είναι και ο δάσκαλος, έτσι είναι και οι γονείς. Έτσι είναι και ο πολιτικός. Θα πρέπει να βλέπει τον εαυτό του ότι οι πολίτες επάνω του θα ακουμπήσουν και θα κάνουν, μπορεί να κάνουν και πληγές. Θεωρώ ότι είμαι έτοιμος. Έχω διαβάσει πάρα πολύ, έχω δουλέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό το εγχείρημα και θεωρώ ότι θα είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα πάει καλά, παρόλο που φαίνεται απ' έξω δύσκολο. Θα θέλατε να πείτε κάτι? Ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας είναι ήδη στη σκηνή και θα γίνει η απονομή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αν θέλετε, πείτε μας δύο λόγια. Είμαι πολύ συγκινημένος απόψε, γιατί έχω φύγει από την Πάτρα ακριβώς 40 χρόνια. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί με τιμάει η πόλη μου, με τιμάει η Πελοπόννησος, την οποία όταν ήμουν μικρός περίμενα κάθε πρωί να τη φέρει εφημεριδοπόλης στο σπίτι μας. Ο κύριος Γεροντίνης, έτσι λεγόταν, ένας εφημεριδοπόλης, και τον κύριο Λουλούδη και όλους εσάς. Μετά που, όταν έφυγα από την Πάτρα το 1900, σχεδόν ακριβώς 40 χρόνια, Θεσσαλονίκη, Βοστόνη και μετά στη Θεσσαλία, αφιέρωσα τη ζωή μου, όλη μου τη ζωή, στην μελέτη των προϊόντων της Θεσσαλίας και πώς θα μπορούσε η γνώση να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία και με την κοινωνία. Φαίνεται πως αυτή η προσπάθεια κράτησε πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 30 που είμαι στη Θεσσαλία και κάποια στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών μου έδωσε αυτή την τεράστια τιμή να οδηγήσω τη Θεσσαλία σε μια καινούργια εποχή η οποία πραγματικά είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της ζωής μου και η μεγαλύτερη πρόκληση και όταν θα έρχεστε προς την Θεσσαλία, αν έρθετε τώρα αυτό το διάστημα μέχρι την άνοιξη του 25, αν κοιτάξετε δεξιά προς τον Κίσαβο, να δείτε μία λίμνη η οποία ξεκινάει από το Στεφανοδίκαιο και τελειώνει στα Τέμπη και δείχνει όλη αυτή την περιοχή που είναι βυθισμένη και η οποία υποφέρει και η οποία η Θεσσαλία περνάει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει περάσει η περιφέρεια της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτού λοιπόν στους πολίτες οι οποίοι με τίμησαν και σε εσάς που είστε οι πολίτες της πόλης που μεγάλωσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρέτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Ευχαριστούμε.